Πρώτα-πρώτα, κυρίες και κύριοι, και με αφορμή το θάνατο του Νεκτάριου Σαντορινιού, εκ μέρους του ΚΚΕ θέλουμε να εκφράσουμε τα πιο θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στο κόμμα του, το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, με την απόφαση του Αρείου Πάγου από προχθές το τσεπάκι τους, τα κοράκια των ΦΑΝΤΣ ετοιμάζονται να αρπάξουν χιλιάδες λαϊκά σπίτια και να κατασχέσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο για χρέη στις τράπεζες και το δημόσιο των νοικοκυριών εκείνων που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους. Την ίδια στιγμή και με το στεγαστικό πρόβλημα διαρκώς να μεγαλώνει για τις λαϊκές οικογένειες, έρχεται και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τι κάνει, αυξάνει τα επιτόκια, δηλαδή τις δόσεις των δανείων, οξύνοντας περαιτέρω την κατάσταση και οδηγώντας χιλιάδες χρεωμένα νοικοκυριά σε αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους. Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου έρχεται να πατήσει και να ενισχύσει όλο εκείνο το νομοθετικό πλαίσιο των πληστηριασμών που ψήφισαν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν ξεχνάμε ότι με νόμους του ΣΥΡΙΖΑ παραδόθηκαν όλα τα τραπεζικά δάνεια στα αρπακτικά των ΦΑΝΤΣ. Εγγενιάστηκαν οι ηλεκτρονικοί προϋπολογισμοί και ποινικοποιήθηκε η λαϊκή αντίσταση σε αυτούς. Παίρνοντας ύστερα τη σκυτάλη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έσφιξε τη θηλιά στο λαιμό των λαϊκών δανειοληπτών με τον πτωχευτικό της νόμο και πλέον, μετά την απαράδεκτη απόφαση του Αρείου Πάγου, η απειλή για χιλιάδες λαϊκά σπίτια είναι ολοφάνερη. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κατάσταση, το ΚΚΕ καταθέτει σήμερα στη Βουλή τροπολογία για την αυτοδίκαιη παύση, το σταμάτημα κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή άλλου αναγκαστικού μέτρου σε βάρος της πρώτης κύριας κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών ΕΒΕ, των αγροκτηνοτρόφων, των ψαράδων. Ήρθε η ώρα ο καθένας επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του και να διαλέξει αν θα είναι με το λαό ή με τις τράπεζες. Γιατί και με τους δυο δεν γίνεται να είσαι. Τώρα, με τις μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών να κλιμακώνονται για την απόσυρση του Προεδρικού Διατάγματος, για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που δεν έχουν και για τη συγκρότηση επιτέλους δημόσιων δωρεάν ανώτατων καλλιτεχνικών σχολών στα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση τούτη την ώρα φέρνει το σημερινό νομοσχέδιο με το οποίο 5 μεγάλα μουσεία της χώρας αποκόπτονται από τον κορμό του Υπουργείου Πολιτισμού και μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Γιατί όμως η κυβέρνηση αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας αυτών των μουσείων? Επειδή, λέει η κυβέρνηση, αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν καμία διοικητική ή διαχειριστική πρωτοβουλία και άρα εδώ υπάρχει ένα παροχημένο, συγκεντρωτικό, άκαμπτο μοντέλο λειτουργίας των κρατικών μουσείων, το οποίο εμποδίζει το άνοιγμά τους στην κοινωνία, βρε αδερφέ, καταστέλει την αυτενεργιά τους, καταπνίγει κάθε πρωτοβουλία και δημιουργικότητα του δυναμικού τους, καθώς, όπως μας ενημερώνει πάλι η κυβέρνηση, ένα μουσείο έχει επιστημονικούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνδέεται δε άμεσα με την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας και την εικόνα της διεθνώς. Μπορεί, τι μας λέτε? Δηλαδή αυτά τα στοιχεία δεν χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα τα ελληνικά μουσεία? Οι σκοποί αυτοί δεν υπηρετούνται? Τώρα θα αρχίσουν όλα αυτά μετά από αυτό το νομοσχέδιο? Καλά, δεν έχετε ακούσει τίποτα εκεί στο Υπουργείο και στην κυβέρνηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, λέω εγώ, μόνο των μουσείων που απευθύνονται στους μαθητές των σχολείων? Οι στόχοι όμως του νομοσχεδίου σας περιγράφονται με σαφήνεια στην αιτιολογική έκθεση που εσείς συντάξατε. Μακροπρόθεσμη σκοπή της ρύθμισης είναι η δημιουργία προστιθέμενης πολιτιστικής αξίας της χώρας μέσω της αποτελεσματικότερης ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού μας αποθέματος διεθνώς. Δηλαδή, ο πολιτιστικός πλούτος των μουσείων στην υπηρεσία του τουριστικού κεφαλαίου. Β. Η εμβάθυνση και εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας και μελέτης των συλλογών μέσω της χρήσης προηγμένων τεχνολογικών μεθόδων και εργαλείων. Δηλαδή, η ψηφιακή μετάβαση και του πολιτισμού ως πεδίο κερδοφορίας αλλά και ως μέσο
σύγχρονης ιδεολογικής χειραγώγησης και βεβαίως, τρίτο, η αύξηση των ιδίων πόρων των μουσείων, οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται, οι πόροι, για την επίτευξη των σκοπών τους, προσέξτε, μέσω της ευέλικτης αναζήτησης χορηγιών και της υποστήριξης συνεργειών μεταξύ των πολιτιστικών φορέων, δηλαδή η λειτουργία των μουσείων ως ιονοί εμπορικές επιχειρήσεις. Και μιας και επικαλείστε συνεχώς εσείς εκεί στην κυβέρνηση τη διεθνή πείρα, θα γνωρίζετε σίγουρα ότι το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, το οποίο λειτουργεί με το ίδιο μοντέλο που εσείς θέλετε να φέρετε, έφτασε αυτό το μουσείο να εκποιήσει ορισμένες συλλογές του, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία του. Αυτά ονειρεύεστε και για τα ελληνικά μουσεία. Αν όμως δεχτούμε καταρχάς ότι είναι αυτονόητος και αναγκαίος ο ίδιος ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων, των πέντε αλλά και όλων των μουσείων, καθώς αποτελούν όχι μόνο μια πολύτιμη πηγή γνώσης του ιστορικού παρελθόντος, γνώσης της εξέλιξης των κοινωνιών, αλλά και έναν σημαντικότατο παράγοντα αισθητικής καλλιέργειας. Και εδώ ακριβώς είναι που βρίσκεται και η μεγάλη κοινωνική αξία και σημασία των μουσείων. Τότε αμέσως γεννιέται το ερώτημα. Αυτό το αποκεντρωμένο, αυτό το αυτόνομο μουσείο το οποίο επαγγέλλεται η κυβέρνηση, θα είναι άραγε πραγματικά ελεύθερο? Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα αυτό να αναπτύξει με επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια τον εκπολιτιστικό και ερευνητικό του ρόλο? Η απάντηση είναι οπωσδήποτε όχι. Και είναι αρνητική αυτή η απάντηση, όχι μόνο γιατί αυτά τα πέντε μουσεία θα υποχρεωθούν να μπουν σταγερά στο κυνήγι των εσόδων. Και αυτό το κυνήγι των εσόδων αντικειμενικά θα καταντήσει πάρεργο εκείνον τον ουσιαστικό μορφωτικό και διαπαιδαγωγητικό ρόλο των μουσείων, μετατρέποντας τους εργαζόμενους τους σε πολιτές θεαμάτων και μάλιστα με ιδιαίτερη ειδίκευση στο μάρκετινγκ και τις δημόσιες σχέσεις. Και εδώ είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο από τον ιδρυτικό του νόμο λειτουργεί ως νήπη ΔΔΔ και το οποίο για να μην χάσει τα έσοδα ούτε καν μιας μέρας εξαιρεί τον εαυτό του, ακούστε, ακόμα και από τη ρύθμιση για τα κρατικά μουσεία, η οποία προβλέπει ελεύθερη είσοδο την πρώτη Κυριακή κάθε χειμερινού μήνα. Εξαιρείται το Μουσείο της Ακρόπολης από αυτό, έχοντας ελεύθερη είσοδο μόνο 4 φορές το χρόνο, όταν τα άλλα μουσεία έχουν 10 φορές το χρόνο. Εμείς λέμε για όλες τις μέρες, αλλά έστω και με αυτό το κριτήριο. Και επειδή η μαζικοποίηση του κοινού των μουσείων δεν είναι δά και υποχρεωτικό, όπως αφήνεται να εννοηθεί, να προέρχεται αποκλειστικά από εκείνους που θα επισκέπτονται το μουσείο για τα εκθέματά του, αρκεί απλώς και μόνο να αυξάνονται τα έσοδα του μουσείου. Γι' αυτό και στο site του Μουσείου της Ακρόπολης βρίσκονται συχνά πυκνά σε περίοπτη θέση καλέσματά του στο κοινό του τύπου «Απολαύστε το ιδιαίτερο μενού την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου» ή «Έχουμε πάρα πολύ ωραίο μενού την ημέρα της Τσικνοπέμπτης που έρχεται». Δεν είναι μόνο επίσης ότι θα παρεμβαίνουν στη λειτουργία και στις προτεραιότητες του μουσείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ιδιορισμένες από την εκάστοτε κυβέρνηση διοικήσεις και μάλιστα στελεχωμένες ακόμα και με πρόσωπα άσχετα με το αρχαιολογικό αντικείμενο, απολύτως σχετικά όμως με τις τεχνικές και τις επιθυμίες της αγοράς αλλά και τις ιδιαίτερες επιδιώξεις της εκάστοτε κυβέρνησης. Πάνω απ' όλα είναι όλα αυτά, αλλά πάνω απ' όλα είναι αυτή η αγοραία αντίληψη, η οποία διαπερνά όλο το νομοσχέδιο από την αρχή ως το τέλος και που λέει ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι ένα εμπόρευμα, το οποίο τα μουσεία, όπως και κάθε επιχείρηση που σέβεται τον εαυτό της, αυτό το εμπόρευμα πρέπει να το κάνει πιο ελκυστικό, πιο εμπορικό, να το κάνει ευπόλυτο. Ο τεράστιος πλούτος των εκθεμάτων τους να γίνει αντικείμενο κερδοφορίας λοιπόν μεγαθυρίων της ψηφιακής οικονομίας και της τεχνολογίας των πληροφοριών στο όνομα της ψηφιοποίησης και της προβολής τους, ενώ οι εγκαταστάσεις τους θα νοικιάζονται των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων σε εταιρείες διαφήμισης και εκδηλώσεων κάθε είδους. Και όλη αυτή η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου να δένεται πιο στενά στο άρμα του τουριστικού κεφαλαίου, άρα και σε βάρος του μορφωτικού και κοινωνικού τους ρόλου.
Αυτήν ακριβώς την ενίσχυση του τουρισμού έρχεται να υπογραμμίσει και να εξυπηρετήσει και η ίδρυση παραρτημάτων των μουσείων στο εξωτερικό. Όπως και η έμφαση του νομοσχεδίου αφιερώνει ένα σωρό άρθρα εδώ στην κινητικότητα των μουσιακών συλλογών, προκειμένου να εκτίθενται εκεί. Άραγε για πόσο καιρό, κυρία Υπουργέ, αυτές οι μουσιακές συλλογές? Είναι τόσο μεγάλη μάλιστα η ζέση σας γι' αυτό που αφιερώνεται ένα ολόκληρο κεφάλαιο, όπως είπαμε, για το σκοπό αυτό, στις εγγυητικές υποχρεώσεις του δημοσίου για την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μετακίνησή τους. Οι συνέπειες αυτής της πολιτικής θα γίνουν άμεσα αισθητές στα λαϊκά στρώματα, που θα αδυνατούν να επισκεφθούν τα μουσεία λόγω του δυσβάστακτου κόστους των εισιτηρίων τους, όπως ήδη γίνεται με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, η είσοδος στον οποίο κοστίζει 20 ευρώ το άτομο. Είναι απολύτως δικαιολογημένες όμως και η αγωνία και η ανησυχία για τις συνέπειες της αποκοπής των μουσείων από την αρχαιολογική υπηρεσία. Και αυτό είναι κρίσιμο για το τι μπορεί να σημαίνει από επιστημονική άποψη η απόσχηση της συλλογής των κινητών από τα ακίνητα μνημεία ενός συνόλου και τη δημιουργία δύο απόλυτα διακριτών, λειτουργικά και νομικά διαφοροποιημένων διαχειριστικών μονάδων. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο αυτό το ζήτημα, γιατί σπάει το ενιαίο και οργανικό σύνολο των μνημείων ενός τόπου και δημιουργούνται τεράστια ερωτηματικά για το ποιος θα ελέγχει την επιστημονικότητα των δράσεων των μουσείων, που θα αποφασίζουν αυτά τα διοικητικά συμβούλια που προβλέπεται. Ενώ ταυτόχρονα είναι βέβαιο ότι θα δεχτεί πλήγμα και η ανάπτυξη της επιστήμης της αρχαιολογίας, καθώς η έρευνα και η μελέτη του αρχαιολογικού υλικού που υπάρχει στα μουσεία από την ανεξάντλητη στην Ελλάδα πηγή των αρχαιολογικών ανασκαφών μπαίνει αυτή σε δεύτερη μοίρα. Σε ένα Υπουργείο Πολιτισμού, μάλιστα, που οι σχέσεις εργασίας είναι ήδη πολυκερματισμένες, οι ελλείψεις σε επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό εκρηκτικές, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια που διαφαίνεται με τη σημερινή ρύθμιση για τους εργαζόμενους, και αυτό το καταλαβαίνουν οι εργαζόμενοι, αυτή η ρύθμιση που φέρνεται για τους εργαζόμενους σκορπά αβεβαιότητα και ανασφάλεια για όσους σήμερα εργάζονται στα μουσεία. Και όλα αυτά δεν περνούν απαρατήρητα. Τώρα, το νομοσχέδιο το σημερινό για την μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δεν είναι ασφαλώς ένας κεραυνός εν εθρία. Αντίθετα, αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς νόμων της κυβέρνησης που αφορούν στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως ο νόμος για τη δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, το παλιό ΤΑΠΑ και σήμερα ο ΔΑΠ, ο νόμος για τους όρους και το διάστημα ανταλλαγής των εκθεμάτων ανάμεσα σε μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, ο πρόσφατος νόμος, για να μην ξεχνιόμαστε, κύρωσης της συμφωνίας για τη συλλογή Stern των Κυκλαδικών Ιδωλίων, αλλά και άλλες αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για το μετρό της Θεσσαλονίκης, όπως και άδειες και για εκδηλώσεις και δραστηριότητες που δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με την προστασία και την ανάδειξη των μνημείων. Να θυμίσω εδώ την επίδειξη μόδας στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου, την επίδειξη μόδας του Christian Dior και τόσα άλλα. Πρόκειται για την αποτύπωση στην πράξη μιας πολιτικής η οποία αντιμετωπίζει την πολιτιστική κληρονομιά ως ένα πεδίο, ως έδαφος οικονομικών και ιδεολογικών κερδών για την άρχουσα τάξη. Έναν σταθερό σκοπό βεβαίως, τον οποίο τα προτινόμενα μέτρα επιχειρούν να εκπληρώσουν πιο εντατικά, πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά. Ξέρετε κάτι όμως, ό,τι γίνεται στην Ελλάδα δεν είναι απλώς μια νεοφιλελεύθερη αιμονή της κυβέρνησης, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, του στυλ «αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται». Ίσα-ίσα και το σημερινό νομοσχέδιο παρακολουθεί τις κατευθύνσεις των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο όνομα της οποίας και τον λόμπι της, να μην ξεχνιόμαστε, όλοι σας πίνετε νερό. Είναι ή όχι ζητούμενο για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σημερινή Ευρώπη,
όπου οι δημόσιοι προϋπολογισμοί μειώνονται, αυτή να γίνεται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, συνολικά ο πολιτισμός υποβιβάζεται σε έναν παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και μόνο. Μιας ανάπτυξης όμως η οποία σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομίας μεταφράζεται σε ένα γιουσουρούμ της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στο τσάκισμα εργασιακών και δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Προσοχή όμως. Εδώ χρειάζεται προσοχή. Ο βίος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας στη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς άραγε μπορούν να αθωώσουν την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις του Υπουργού Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Ξηδάκη, ότι η λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αποτελούσε πρότυπο και για τα υπόλοιπα μουσεία της χώρας. Αυτό δηλαδή που έρχεται και υλοποιεί τώρα η Νέα Δημοκρατία και αυτό και που αυτό λέτε εσείς ότι θα καταργήσετε. Ο Υπουργός Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ το επενούσε το 2015. Τι να θυμηθούμε? Να θυμηθούμε και άλλα από το ΣΥΡΙΖΑ. Την απόφαση του ΚΑΣ για το ελληνικό, τη μεταβίβαση ολόκληρων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων στο υπερταμείο, τις μεγάλες αυξήσεις στα εισιτήρια το 2019, τη διατήρηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας στους αρχαιολόγους, το βοηθητικό προσωπικό, την απαξίωση εν τέλει της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Επειδή λοιπόν εμείς τα θυμόμαστε όλα αυτά και επειδή η λειτουργία των μουσείων και η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας με εμπορευματική λογική έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ρόλο και τον προορισμό τους, επειδή υποστηρίζουμε την πολιτική εκείνη που αναγνωρίζει την αρχαία κληρονομιά ως μια πολύτιμη πηγή κατανόησης των νόμων εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας, ως μια συλλογική δημιουργία και συλλογική ιδιοκτησία όμως, στην οποία θα έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση από οικονομικούς και μορφωτικούς φραγμούς κάθε μέλος της κοινωνίας. Καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο και ενώνουμε τη φωνή μας με τους εργαζόμενους και τους επιστήμονες που εκφράζουν την αντίθεσή τους στη μετατροπή των μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπερασπιζόμαστε, γι' αυτό το κάνουμε, επειδή υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα όλου του λαού να έχει ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλα τα μουσεία και σε όλα τα αρχαιολογικά μνημεία της χώρας μας, γιατί για μας κοινωνία ανθρώπινη είναι αυτή που μέτρο της προόδου της δεν έχει την κερδοφορία και την ενίσχυση της εξουσίας των λίγων, αλλά την υλική και πνευματική ανάπτυξη όλου του λαού. Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, με ένα σημαντικό γεγονός, με αφορμή και την τροπολογία, τη δεύτερη που καταθέτει το κόμμα μας, λέγοντας το εξής. Για 10-15 χρόνια, με μια βαλίτσα στο χέρι, γύρισαν τα σχολεία όλης της χώρας. Έζησαν το άγχος και την αβεβαιότητα και την αγωνία της αβεβαιότητας. Πολλοί νέοι άνθρωποι άλλωστε στερήθηκαν τις οικογένειές τους και τα παιδιά τους. Κάποια στιγμή λοιπόν και μετά από σκληρούς αγώνες 25.000 από αυτούς διορίστηκαν και είπαν επιτέλους, ανασάναμε. Κι όμως έρχεται η κυβέρνηση και τι τους λέει? Τους λέει ότι δεν μου αρκεί που δουλέψατε τόσα χρόνια στην εκπαίδευση, δεν μου αρκεί που διοριστήκατε με τον ΑΣΕΠ, πρέπει να μας αποδείξετε ξανά και ξανά ότι κάνετε για εκπαιδευτική και γι' αυτό πρέπει να σας κρίνουμε για μία ακόμη φορά. Με την αντιδραστική αξιολόγηση φυσικά. Και την αξιολόγηση αυτή την ξεκινάω από σας, εκβιάζοντάς σας, αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, ώστε αυτή να περάσει μετά και στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για έσχος, πρόκειται για μια ιταμή πρόκληση της κυβέρνησης. Μονιμοποιήστε λοιπόν τώρα όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς που εσείς άλλωστε διορίσατε. Δεχτείτε και εφαρμόστε την τροπολογία του ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταψηφίζουμε βέβαια επί της αρχής το νομοσχέδιο.